Στα χέρια μας έχουμε τη συλλεκτική του Dying Light 2 Stay Human, η οποία κυκλοφόρησε σχεδόν ακριβώς πριν 2 χρόνια, με τιμή 240 ευρώ, προφανώς δεν την πήραμε τότε, την έχουμε τώρα στα χέρια μας και θα κάνουμε μαζί το unboxing. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα την έκδοση για το Play 5, δεν την βρήκα, τουλάχιστον σε λογική τιμή, οπότε θα δούμε μαζί την PlayStation 4 έκδοση, νομίζω έχει και free upgrade, νομίζω δεν είμαι σίγουρος, αλλά πάμε να δούμε τέλος πάντων τι περιέχει μέσα αυτό το όχι τόσο βαρύ, αλλά αρκετά μεγάλο πακέτο. Βλέπουμε Dying Light 2, Stay Human, Collector's Edition, μια χαρά, τέκλατ. Όπως το είπα, PS5 Upgrade Available, μια χαρά. Αλλά γράφει ένα. Μάλλον δεν είναι και τζάμπα. Υποψήφιο για πάνω από 80 βραβεία. Το πόσα κέρδισε είναι το θέμα. Και από πίσω βλέπουμε την ιστορία του παιχνιδιού. 15 χρόνια μετά τον ιό, ο πολιτισμός επέστρεψε στα Dark Ages. Ενδιαφέρον. Μια χαρά, βλέπουμε εδώ θα πέσει ξύλο, ωραία και ζόμπια, μια χαρά, δεν έχω παίξει ούτε το Dying Light 1, αλλά δεν πειράζει. Ψηφιακό περιεχόμενο, π.χ. έχει πρόσβαση σε 2 εντελώς νέα stories, τα οποία θα κυκλοφορήσουν μήνες μετά την κυκλοφορία. Κυκλοφορείς δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο ξέρουμε ήδη ότι θα έχει DLC. Αυτά δεν μ' αρέσουν, τέλος πάντων. Έχει πόσα πράγματα ψηφιακά. Digital Artbook και Digital Soundtrack. Αυτά είναι από τα στοιχεία που σίγουρα τα θέλω σε φυσικά και όχι σε Digital. Και το Soundtrack και το Artbook για να πω ότι όντως αξίζει 240 ευρώ. Πάμε όμως να δούμε γιατί έχει 240 ευρώ. Για αυτό το άγαλμα, αυτό λογικά είναι φακός. Κάτι αυτοκολλητάκια βλέπω εδώ. Χάρτης, αυτό είναι Steelbook. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Λογικά το κουτί. Πάμε να δούμε μαζί τι γίνεται μέσα. Ωραία. Λοιπόν, κουτί από τη μία εδώ, τι είναι αυτό, νιντζιά σε ένα ζόμπι, μια χαρά. Την άλλη το 2, την άλλη απολύτως τίποτα. Μιλάμε για άκρο συλλεκτικό κουτί, έτσι. Περιέχει τα πάντα. Λοιπόν, φυσικά το γυρίσω από εδώ, να δω τι έχει. Και ξεκινάμε με το γεγονός ότι είναι καραπειραγμένο ρε φίλε. Τόσο μόνο. Και το steelbook εδώ. Λοιπόν, για να τα δούμε ένα-ένα. Αρχικά, τόσο φάκελος περιέχει. Α! Okay, κάποιο μήνυμα από την ομάδα, thank for being with us and helping us create a game we are proud of. Μια χαρά. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Όχι. Θα σου πω παρακαλώ, Adrian Σιζβέσκι. Το σκότωσα λογικά. Βέβαια, τώρα πάλι καταλαβαίνω γιατί δεν το πήρε κανείς. Αλλά είναι επιστροφή, έτσι όπως το κόβω εδώ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εδώ έχουμε το χάρτη. Ναι. Ου, ωραία ποιότητα. Ωραία. Προσπάθησα να σημειώσω όσα περισσότερα χρήσιμα μέρη μπορούσα. Γίνεται δυσκολότερο μέρα με τη μέρα. Μια χαρά. Όποιος βρει αυτό το χάρτη, χρησιμοποίησε τον και συνέχισε Night Runner's Job. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το Night Runner's Job. Okay. Αυτή τη δουλειά τέλος πάντων. Μια χαρά. Ποιότητα. Είναι λεπτό το χαρτί. Δεν νομίζω να αντέξει και πολύ άμα το έχετε σε display. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε το steelbook και το φακό. Παιδιά, είναι πάω στοίχημα ότι είναι επιστροφή. Γι' αυτό το πήρα και φθηνά. Αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι επιστροφή. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ναι, θέλει μπαταρία. Και πόσες μπαταρίες, 3, πότε σου βρω. Τέλος πάντων, φακός. Που κάνει χάλια ήχο. Λογικά δουλεύει, Dying Light 2 φακός, ok. Το steelbook, το μόνο σφραγισμένο που βλέπω εδώ, σε αυτό το κουτί. Βέβαια, να πω την αλήθεια, γι' αυτό κιόλας το πήρα 90 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Αλλά εντάξει.
παρά είναι χρησιμοποιημένο, να το πω έτσι. Και θα δούμε και μέσα. Πού τα πετάω τα λεφτά μου. Λοιπόν, ωραίο. Ανοιχτά το Σκόρπιον που μοιάζει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Από εδώ έχουμε ένα ζόμπι. Λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι σε φυσική μορφή. Καλό αυτό. Και περιεχόμενα της Collector's Edition. Μια χαρά. Ωραίο το Steelbook. Θα το σπάσω ακόμα, δεν το πήρα. Και πάμε να δούμε το main event. Ωπα ρε. Α, το μεταξύ. Μια μικρή λεπτομέρεια. Το δείξω εδώ, εδώ στο κουτί. Finders Keepers. Καλό. Λοιπόν, Dying Light 2 και πολύ. Αχ, γιατί με δυσκολεύετε. Ναι, πρέπει να βγει όλο. Τουλάχιστον φαίνεται ξεκάθαρη γραμμή. Και υποθέσω ότι άνοιξε. Α, και επίσης θα υποθέσω ότι το χάλασα. Μια χαρά. Μέσα. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Φυσικό ρε φίλε, τώρα μιλάμε σωστά. Φυσικό artbook. Τι μου λες για digital και βλακίες. Το χάλασα σίγουρα. Τι μου λες για digital να μου και βλακίες. Ορίστε. Γέλα. Λοιπόν, The Art of Dying Light 2. Ωραίο. Α, έχει ιστοριούλα, πρόλογος. City. Πίσω τι έχει. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό, δεν έχω παίξει ούτε το ένα. Μια χαρά. Ωραίο, μεγάλο. Φυσικό, μας αρέσει. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε κάρτα ποστάλι είναι αυτό, θα φανταστώ. Κάτσε, όχι, μη λέω βλακίες. Δεν ξέρω τι είναι καν. Λοιπόν, αυτό είναι... Α, κάρτες. Ωραίες. Μία, δύο, τρεις. Τρεις μόνο. Μια χαρά. Εδώ μεταξύ λέει, not for children, 3 years and under. Ότι το παιχνίδι, ας πούμε, θα το παίξουν μια χαρά και εκείνη το πρόβλημά μας. Τα στικεράκια. Τα οποία, τι έχουμε εδώ, αυτό, σκυλάκι να το πω. Φαίνεται λίγο αρρωστημένο παιχνίδι, έτσι. Μάλλον θα πρέπει να το παίξω το ένα. Μην να μην πάω κατευθείαν στο δύο, γιατί μου φαίνεται με αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα με τη στιγκεράκια και αυτά, λίγο αρρωστημένο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Dying Light 2 Collector's Edition Statue. Ωραία. User manual. Μπαταρίες. Πω, πάλι μπαταρίες. Και πάλι θα κόψω κομμάτι. Είμαι σίγουρος. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πώς θα είναι το αγαλματάκι, αλλά πολύ ελαφρύ. Τέλος πάντων. Α. Ωραία. Α, είναι κατευθείαν άγαλμα. Λοιπόν, για να δούμε και το αγαλματάκι. Το οποίο παρά είναι ελαφρύ, το ξαναλέω. Ναι. Είδες. Ναι. Οκ, από ό,τι κατάλαβα εδώ είναι λάμπα. Μάλλον εδώ είναι λάμπα. Και ένα ζόμπι με το Σκόρπιον πάλι. Λεπτομέρεια τώρα. Δεν έχει τόσο καλή λεπτομέρεια, θα πω την αλήθεια. Στο πρόσωπο τουλάχιστον του τύπου. Όπα, τι είναι αυτό. Α, πάει και αυτή να τη φάνε. Μια χαρά. Ναι, θα ήθελε μπαταρίες τώρα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πω όχι. Από εδώ θα άναβε. Οκ, okay, stay away από κάτω. €240
Για το συγκεκριμένο μου φαίνονται πολλά. 90 ευρώ που έδωσα για το συγκεκριμένο μου φαίνονται αρκετά πάλι, να πω την αλήθεια, αλλά οκ, τουλάχιστον έχουμε και εδώ αυτό. Έχουμε και το πολύ ωραίο steelbook. Και από τις δύο μεριές είναι ωραίο. Να μας περισσότερο από εδώ. Κοίτα, αν το πάρουμε συνολικά 90 ευρώ με το παιχνίδι μαζί, ναι, αξίζει. Τώρα, το άγαλμα δεν έχει τόσο καλό χρωματισμό. Φαίνεται και λίγο ψευτικούρα τελείως. Δεν ξέρω. Και το άγαλμα θα πω όχι, θα πω pass. Αλλά κατά τα άλλα, αυτή ήταν η συλλεκτική του Dying Light 2 Stay Human. Γράψτε μας στα σχόλια αν σας άρεσε. Γράψτε μας στα σχόλια επίσης ποια άλλη συλλεκτική θα θέλετε να δείτε από τις παλιές τις φθηνές. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, bye bye.